Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόραση. Θα περάσουμε αμέσως στις ειδήσεις μας αναλυτικά. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα μαθήματα της ιστορίας, φυσικής και της ΑΟΘ και τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανακουφισμένοι πλέον οι μαθητές μπορούν να ξεκουραστούν πλην αυτών που συνεχίζουν με τα ειδικά μαθήματα. Ανακουφισμένοι έφευγαν σήμερα, τελευταία ημέρα, οι μαθητές από τα σχολεία, καθώς το 90% ολοκλήρωσε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Και τώρα το βλέμμα και η σκέψη όλων είναι στις καλοκαιρινές διακοπές. Στο μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας, η θεωρία ήταν εύκολη. Τα θέματα όμως δυσκόλεψαν τους μαθητές. Σήμερα έδινα ΑΟΘ, οικονομική θεωρία. Γενικά για ένα μαθητή που δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένο, ήταν αρκετά απαιτητικά το θέμα γάμα κυρίως. Εντάξει, εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Θεωρία έπεσε ό,τι είχαμε πει για ΣΟΣ. Ο καθηγητής μου, ο Θωμάς Προσιλιακός, το πέτυχε. Οπότε ήμουνα καλυμμένος. Πιστεύω έγραψε πολύ καλά. Μόνο ένα υποερώτημα να έχω έτσι λίγο που είναι το έχω πιάσει και δεν το έχω πιάσει. Πιστεύεις ότι έπιασες το στόχο σου τώρα που τελείωσε? 100%. Και παραπάνω από το στόχο μου κιόλας. Ποιος ήταν? Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τώρα δίνω και αγγλικά το Σάββατο, αλλά είναι πιο χαλαρά. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Θα περάσει καλά, θα πας διακοπές. Ναι, Ζάκυνθο. Καλά ήταν, το θέμα γάμου είχε κάποια περίεργα σημεία, αλλά εντάξει, μια χαρά πιστεύω. Είσαι ικανοποιημένη? Ναι, ναι, πάρα πολύ, από όλα τα μαθήματα. Άρα η πορεία σου λες ότι στέφτηκε με επιτυχία. Ναι, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Τώρα θα δείξουν τα αποτελέσματα. Τι θέλεις να περάσεις? Αστυνομία θέλω. Με τα αθλήματα? Πότε? Τα πέρασα αυτά, τον Απρίλιο δίναμε. Πότε είχαν μείνει μόνο τα μαθήματα, εντάξει. Μια χαρά. Κατάφερες να φτάσεις από το στόχο, από το μόριο? Νομίζω ναι. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Γιατί ας πούμε και στην έκθεση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι γράψαμε. Είναι υποκειμενικό το θέμα. Αλλά πιστεύω ναι. Σύμφωνα με την οικονομολόγο του φροντιστηρίου Κορυφή, τα θέματα είχαν αρκετό γράψιμο και ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά τα θέματα ήταν δυσκολότερα σε σχέση με πέρσι και τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID. Απαιτούσαν αρκετά σύνθετες και πολλές βασικά πράξεις, είχαν αρκετό γράψιμο. Καλή κατανόηση της ύλης. Η θεωρία ήταν βατή και αναμενόμενη. Τα σωστό-λάθος ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε αυτά. Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να γράψει, απλά με πολύ προσοχή στις πράξεις και στις ασκήσεις κυρίως. Τα παιδιά πάντως φύγανε πολύ ενθουσιασμένα με τη θεωρία. Ήταν από το καινούργιο κεφάλαιο που δεύτερη χρονιά είναι στην ύλη, οπότε περιμέναμε λίγο πολύ να πέσει κάτι τέτοιο και ευτυχώς έπεσε και θα πάρουν σίγουρα 5 μονάδες από αυτό. Τα θέματα στην ιστορία κρίθηκαν βατά από τους υποψηφίους, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. Το περίμενα πολύ πιο δυσάρεστη την διαδικασία, αλλά όταν τελικά είδα τα θέματα, λέω ωραία, ήρεμα, το έχουμε, θα πάει καλά. Τώρα που τελείωσες, πιστεύεις ότι έπιασες το στόχο σου? Θέλω να πιστεύω πως έναν ικανοποιητικό βαθμό να τον έπιασα. Πού θέλεις να περάσεις? Ψυχολογία. Άρα είναι βατό, λες, αυτό να συμβεί, έτσι όπως έγραψες με βάση τις βάσεις? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Με κάτι άλλο θα είσαι ικανοποιημένη ή θα ξαναδώσεις? Πολύ δύσκολα. Μετά ίσως ανατολικών σλαβικών σπουδών θα μ' άρεσε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω όμως. Τώρα για διακοπές, κανόνισες, είσαι στην ηλική ευθεία να φύγεις? Κανόνισα. Πού θα πάτε? Σκιάθο. Έδινα ιστορία, ήταν σχετικά βατά τα θέματα, έπεσαν κυρίως θέματα από το Κρητικό και το Ποντιακό στις πηγές. Εντάξει, λίγο στους ορισμούς μας τα χάλασαν λίγο, θα μπορούσαν να βάλουν λίγο πιο βατά, αλλά εντάξει, ήταν μια χαρά. Θεωρώ πως έχουμε γράψει ικανοποιητικά. Αυτά. Ικανοποιημένοι από τον εαυτό? Θέλω να πιστεύω πως ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, θα περάσουμε σε κάποια σχολή. Αυτά. Σε κάποια που θες? Ναι, εγώ εστιάζω κυρίως στην φιλολογία, φιλοσοφία, σε αυτές τις σχολές και εύχομαι το καλύτερο. Έχεις πιάσει, πιστεύεις, έτσι όπως βλέπω? Εντάξει, σχετικά γενικότερα τα θέματα σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ήταν σχετικά βατά, δεν ήταν τόσο δύσκολα, δηλαδή μπορούσες να γράψεις. Οπότε θεωρώ ότι έναν ικανοποιητικό βαθμό για αυτές τις σχολές τον έχω. Έχεις κάνει διακοπές τώρα που τελείωσε? Εννοείται, τώρα ξεκινάνε διακοπές, τώρα χαλάρωση, δεν αγγίζουμε βιβλίο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Ξεκουραστούμε και πάλι από το Σεπτέμβριο, όποιο ή στο Πανεπιστήμιο είτε ξαναδίνουμε, θα δείξει. Καλά, καλά, μια χαρά. Σε βλέπω ικανοποιημένη. Ναι, ναι, μια χαρά. Άρα ήσουν διαβασμένη? Ναι. Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολα και κατανοητά τα θέματα, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ελπίζουμε πως τα πήγαμε καλά. Εσύ που θέλεις να περάσεις? Εγώ συγκεκριμένα δεν ξέρω. Έχω 3 επιλογές τώρα στο μυαλό μου. Θα δείξει την πορεία.
Ο φιλόλογος του φροντιστηρίου κορυφή, κύριος Χρήστος Μπίκος, αναφερόμενος στη δυσκολία των θεμάτων, υπογράμμισε πως οι ερωτήσεις ήταν σαφείς προς τα παιδιά, ενώ τα ερωτήματα κάλυπταν σχεδόν όλη την ύλη. Οι διατυπώσεις ήταν αρκετά σαφείς, πράγμα πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους εξετάσεις, και καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος, ίσως τα λέγαμε ολόκληρη η ύλη στις ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι ορισμοί που ζητήθηκαν ήταν αρκετά ακριβείς και οι ερωτήσεις σωστού λάθους δεν έκρυβαν ιδιαίτερες παγίδες. Περνώντας τις ερωτήσεις της θεωρίας, δεν νομίζω πως οι μαθητές θα αντιμετώπισαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και έτσι περνούσαν ομαλά στο δεύτερο σκέλος της εξέτασης, που εκεί μπορούμε να πούμε πως είναι και το πιο σύνθετο. Εκεί ζητούνται, μαζί με τις ερωτήσεις μάλλον δίνονται και παραθέματα ιστορικών πηγών, οπότε εκεί χρειάστηκε μεγαλύτερη κρίση από πλευράς των υποψηφίων και εννοείται και μια συνθετική ικανότητα από πλευράς τους. Ήθελα δηλαδή να σκεφτούν και παράλληλα να γράψουν, να έχουν και γνώση από προηγούμενα χρόνια. Όχι, αυτό που ζητείτε δεν είναι από προηγούμενα χρόνια. Όλα βρίσκονται μέσα στην ύλη του που εξετάζεται. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι στην πρώτη άσκηση, η πρώτη μάλλον άσκηση ήταν συνδυαστική. Βέβαια, τελείως διακριτά σημεία, οπότε δεν θα δυσκόλευε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ενώ η δεύτερη άσκηση, μπορούμε εδώ να αναφέρουμε πως είναι από το ποντιακό κεφάλαιο, που σπάνια τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει ζητηθεί καθόλου σε ερώτηση πηγής. Στο μάθημα της φυσικής κατάφεραν να διαπρέψουν οι καλύτεροι. Οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες και τα θέματα πολλά, αναζητώντας αυτούς οι οποίοι είχαν σωστές βάσεις στη φυσική τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τη χρονιά που πέρασε. Φάνηκαν αρκετά καλά. Υπήρχε ένα ζόρι σε κάποια θεματάκια, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ αυξημένη δυσκολία, θεωρώ εγώ. Δηλαδή για τους πολύ καλά διαβασμένους μπορούσαν να γράψουν όλοι. Ναι, άνετα, πιστεύω. Είσαι ικανοποιημένη με τον εαυτό? Πάρα πολύ, ναι. Πού θέλεις να περάσεις? Ηλεκτρολόγων μηχανικών. Πιστεύεις το πιάσεις τους όχους σου? Ναι, πιστεύω πως τον έχω πιάσει. Διακοπές κανόνισες? Ναι. Θα πας? Σαντορίνη και μετά Σκιάθο κάποια στιγμή. Η πληροφόρηση που παίρνουμε από τα παιδιά που εισέρχονται στο φροντιστήριο, πράγματι υπάρχουν, αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στο τρίτο και στο τέταρτο θέμα. Τα θέματα ήταν, δεν πέτυχαν ίσως την καλύτερη δυνατή κλιμάκωση. Είχαμε πρώτο και δεύτερο, το οποίο ήταν αρκετά εύκολο προς την αντιμετώπιση τους, έτσι πολύ κοντά στην ύλη της θεωρίας. Αλλά από το τρίτο και το τέταρτο θέμα μετά υπήρχε μια αύξηση της δυσκολίας, έτσι, για δύο διαφορετικών μορφών. Ήταν κυρίως μαθηματική στο τρίτο και στο τέταρτο υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος όγκος. Ήταν ουσιαστικά 3 διαφορετικές ασκήσεις. Ήθελε υποχρεωτικά ένα κομμάτι να είναι μόνο από την πρώτη ηλικία να αντιμετωπίσεις. Έτσι, κάποιες τέτοιες δυσκολίες. Δηλαδή βάσεις πολλών ετών για να καταφέρεις να το... Η επιτυχία σε αυτό το διαγώνισμα της φυσικής πράγματι προϋπόθεται μια συνεπή δουλειά, έτσι, σε όλα τα χρόνια του λυκείου. Έτσι, έναν μαθητή ο οποίος θα ήταν συνεπής σε αυτή τη διάρκεια θα είχε λύσει πολλές ασκήσεις, τέτοια πράγματα. Ο συνδιοκτήτης του φροντιστηρίου κορυφής Σπύρος Μισηρλής δηλώνει πως τα παιδιά πλέον είναι ανακουφισμένα καθώς ολοκλήρωσαν μια δύσκολη διαδικασία, ίσως την πρώτη της ζωής τους, και ετοιμάζονται για το μέλλον. Ο ίδιος κοντά 40 χρόνια εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να διαλέξουν μια σχολή που αγαπούν και που θα έχει μέλλον στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δει κανείς την αγορά εργασίας του μέλλοντος και μέσα από αυτή να κάνει επιλογή των σπουδών του και όχι να κλειστεί σε κάποια εξειδικευμένη σχολή που τώρα φαίνεται ότι είναι καλή, αλλά μέσα σε μια δεκαετία, 15 ετία μπορεί να έχει ξεπεραστεί. Λέω στα παιδιά ότι έχουν μπροστά τους, ανοίγονται δρόμοι πολλοί που πρέπει να τους διαβούν. Άρα να ξεκινήσουμε από τους μαθητές οι οποίοι πέτυχαν σε μια σχολή. Πέτυχαν σε μια σχολή σημαίνει θέλω να πάω. Άρα σημαίνει ότι δεν έχω βάλει συνειδητά στο μηχανογραφικό. Άρα για τα παιδιά αυτά που συνειδητά κάνουν σωστά το μηχανογραφικό και μπαίνουν σε μια σχολή που θέλουν να σπουδάσουν, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Για παιδιά τα οποία δεν έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν αρκετοί δρόμοι που πρέπει να σκεφτούν για το πώς θα τα ακολουθήσουν. Καταρχάς, αν θέλουν να συνεχίσουν σε κάποιο ΙΕΚ με βάση το μηχανογραφικό τους και αν τους επιτρέπεται να μπουν σε μια σχολή των ΙΕΚ που θέλουν να την κάνουν. Αυτή είναι η μία διαδρομή. Η δεύτερη διαδρομή είναι ότι αν πιστεύουν στις δυνάμεις τους, αν πραγματικά θέλουν μια συγκεκριμένη σχολή που δεν πέτυχαν, μπορούν να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις.
Η τρίτη δυνατότητα που έχουν και πρέπει να τις λέμε όλες τις δυνατότητες είναι η ύπαρξη των κολεγίων που με βάση τη συνθήκη της Μπολόνιας μπορούν να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και να τα κατακτήσουν και μέσα από αυτά να προχωρήσουν. Η οποία έχει ένα οικονομικό κόστος λίγο μεγαλύτερο γιατί πρέπει να πληρώσουν και τις σπουδές τους. Η τέταρτη επιλογή που φαίνεται ότι είναι πιο περιορισμένη τα τελευταία χρόνια λόγω και των οικονομικών συνθήκων που υπάρχουν είναι οι σπουδές στο εξωτερικό. Όπου όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρείται πανάκια ότι εγώ θα φύγω στο εξωτερικό όταν επιλέγεις μια σχολή που είναι υψηλή, γιατί και στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια μέσω των rankings που έχουν τώρα και την ανάγκη να επιβεβαιώνονται κάθε φορά αυτά τα rankings δεν είναι πεξεγέλας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών ολοκληρώθηκαν σήμερα χωρίς προβλήματα σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύριος Σωτηριάδης ανέφερε ότι τέλος Ιουνίου αναμένουν τα αποτελέσματα των γραπτών και οι βάσεις κάθε σχολής. Σήμερα λοιπόν ήταν η τελευταία μέρα για τα γενικά λύκεια, για τις πανελλαδικές. Έδωσαν το μάθημα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που ήταν ο κάθε μαθητής. Συνεχίζουν βέβαια τα επαγγελματικά λύκεια, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ πέρα, ανάλογα πάντα τα παιδιά με την ειδικότητα που είναι. Επίσης το Σάββατο ξεκινάνε και τα ειδικά μαθήματα. Εδώ στις Σέρες δίνουν το μάθημα των Αγγλικών, όσοι δίνουν γραπτά μόνο όμως, στο 4ο Γενικό Λύκειο. Όλα τα άλλα τα ειδικά μαθήματα δίνονται στη Θεσσαλονίκη και τα προφορικά των Αγγλικών επίσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ενημερωθεί οι μαθητές από τους διευθυντές των Λυκείων. Και επίσης 26 του μηνά θα δώσουν το μάθημα στο Μουσικό Σχολείο Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μέχρι τέλους του μήνα. Τα σημερινά δεδομένα κύλησαν όλα καλά, είχαμε προβλήματα. Σήμερα όλα κύλησαν ομαλά, κανένα πρόβλημα, κανονικότητα, δόθηκαν τα θέματα, μοιράστηκαν. Ακόμη γράφουν οι μαθητές και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πόσοι μαθητές? 950 είναι στα γενικά λύκια, είχαμε 60 πόντες, αλλά από την αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων είναι σταθερό το νούμερο των απόντων. Εσείς ικανοποιημένος από όλη τη διαδικασία, πήγαν όλα όπως ήταν προγραμματισμένα, εδώ από τη δευτεροβάθμια, από το Υπουργείο? Ακριβώς όλα ήταν προγραμματισμένα, κανένα πρόβλημα δεν είχαμε, στις πανελλαδικές εξετάσεις και όλα κύλησαν ομαλά. Πιστεύω και στα ειδικά μαθήματα να συνεχιστεί έτσι. Ποικίλες κυρίως όμως αρνητικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει αλλαγές στις λίστες των υποψηφίων βουλευτών στα ψηφοδέλτια των κομμάτων Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση. Στη Σέρρες, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Νίκη, ο πρώτος σταυρούς προτιμήσει ο Ιωάννης Βαρώσης ήταν στην πρώτη θέση, αλλά τη θέση του πήρε ο κύριος Ζώης Ζαρταλούδης. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια. Έχουμε κάποιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα σχολεία που είναι εκλογικά κέντρα, μάλλον συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο λόγω του ότι είναι βαθμολογικό κέντρο, μάλλον δεν θα γίνει εκλογικό κέντρο. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Χρυσανθίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσανθίδη. Καλησπέρα, κύριε Ανάβολη. Πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει στις εκλογές 25 Ιουνίου με το συγκεκριμένο σχολείο και ποιο είναι αυτό, αν μπορούμε να το πούμε. Νομίζω ότι τα είπατε. Το μόνο που μένει να πω είναι ότι θα είναι το 4ο γυμνάσιο, το οποίο είναι δίπλα στα 100 μέτρα από το δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο, για τον λόγο ότι το δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο είναι βαθμολογικό κέντρο, οπότε το Υπουργείο δεν μας επέτρεψε να το χρησιμοποιήσουμε ως εκλογικό κέντρο. Δηλαδή δεν ήταν απόφαση δικιά μας, ήταν απόφαση του Υπουργείου για λόγους ασφάλειας, μη τυχόν συμβεί κάτι, έχουμε θέμα με το βαθμολογικό κέντρο. Ναι. Άρα λοιπόν θα εκδώσουμε και δελτίο από τον τύπο και ανακοίνωση από τον Δήμο, να γνωρίζουν σε νέοι δημότες που ψηφίζαν στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο ότι θα ψηφίζουν στο τέταρτο πλέον. Μάλιστα. Οπότε θα ενημερωθούν όσοι ψήφισαν στο συγκεκριμένο σχολείο, υπήρχε ετοιμότητα? Θα ενημερωθούν, ήδη και οι χάρτες ανανεώθηκαν και θα είναι πολύ καλύτεροι και πολύ καταδραστικότεροι για τους πολίτες. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι για το θέμα να επιθυμίσουμε και καλό θα είναι να το επιθυμίσετε κι εσείς. Τις παραμονές ακριβώς. Και ότι κατά τα άλλα όλα είναι έτοιμα για τις εκλογές από πλευράς Δήμου, όσοι αρμοδιότητες έχουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάποια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου έχουν λυθεί, όσον αφορά δηλαδή την αντιμετώπιση των ανθρώπων αμαία που είχαν κάποια δυσκολία πρόσβασης στα εκλογικά κέντρα. Θα υπάρχουν τα παραπάνω που θα είναι στο ισόγειο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν ακόμα καλύτερα. Δεν ήταν σε όλα τα σχολεία, δεν υπήρχαν παραβάν, γιατί σε κάποια τα οποία επισκέφτηκα εγώ υπήρχε παραβάν στημένο στο ισόγειο. Σε λίγα υπήρχε, σε κάποια τοποθετήσαμε την ημέρα εκείνη που δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στα σχολεία τα οποία έχουν την εκλογικά κέντρα και έχουν πρόσβαση, δεν χρειαζόταν να τοποθετήσουμε τέτοια παραβάν. Σε σχολεία που υπήρχαν, δεν υπήρχε ασανσέρ και δεν υπήρχαν ράμπες για την κίνηση των ανθρώπων με αμαία, εκεί τα κάναμε, αλλά τα κάναμε εκείνη την ημέρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι και τα ετοιμάσαμε από το
πριν τις εκλογές. Ναι, έχουν καταγραφεί έτσι κι αλλιώς ποια σχολεία είναι αυτά. Έχουν καταγραφεί έτσι ακριβώς και νομίζω καθόλου είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές της 25 Ιουνίου. Βέβαια, αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει πρόσβαση για αμαία σε όλα τα σχολικά κτίρια, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που. Ναι, κύριε Ανάβαλη, έχετε δίκιο. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια εκλογικά κέντρα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε στη συνεργασία με το Υπουργείο και την Περιφέρεια στις δημοτικές εκλογές να αλλάξουν. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, με την αλλαγή αυτή δημιουργούνται προβλήματα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το πρώτο γυμνάσιο. Καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση είναι δύσκολη στο πρώτο γυμνάσιο, αλλά είναι ένα γυμνάσιο που είναι στο κέντρο της πόλης, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και δύσκολα είναι η αλλαγή του γυμνασίου αυτού να πάει σε άλλο εκλογικό κέντρο, σε άλλο δηλαδή σχολείο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά σε συνεργασία των υπηρεσιών που σας είπα, Υπουργείο και Περιφέρεια. Ναι, ωραία. Όχι, εγώ μιλάω γενικά τώρα ότι δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα αμαία σε σχολεία, ακόμη και για μαθητές, αν τύχει να υπάρξουν κάποια στιγμή. Γενικά, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει κάποια μια στιγμή. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, νομίζω, και έχουν γίνει πάρα πολλές ράμπες, όπως γνωρίζετε, γενικά μέσα στην πόλη και στα χωριά. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή, το γνωρίζει ο Δήμαρχος και θέλω να πιστεύω το προσχές διάστημα θα τακτοποιηθεί και αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσανθίδη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Ανάβαλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Θα περάσουμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ με τις, που αφορά στις απόψεις των ΣΕΡΕΟΥ σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ψηφοδέλτια των κομμάτων Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση και Νίκη. Αλλαγές στους υποψηφίους. Συγκεκριμένα για τις ΣΕΡΕΣ, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο του κόμματος Νίκη, μια που ο πρώτος σταυρούς προτίμησης Ιωάννης Βαρώσης περνάει στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου και πρώτος μπαίνει ο κύριος Ζώης Αρταλούδης, ο οποίος δεν είναι ΣΕΡΕΟΥ και ήταν υποψήφιος στη Γαλλική Ειδική στις εκλογές του Μαΐου. Παρετήσεις, παρεξηγήσεις, αλήθειες που δεν είχαν ακουστεί μέχρι τώρα αλλά και ισχυρούς κλειδονισμούς προκαλούν οι αποφάσεις των Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Νατσιού, οι οποίοι με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες επέλεξαν να τοποθετήσουν επικεφαλής στις λίστες εκλογικών περιφερειών που ευελπιστούν να πάρουν βουλευτικές έδρες. Πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης, εκαθαρίζοντας όμως τους υποψηφίους που είχαν αναδειχθεί πρώτοι σε σταυρούς κατά την πρόσφατη αναμέτρηση του Μαΐου. Ο Νατσιός ποιος είναι αυτός που έχει τη νίκη? Νίκη. Αυτός να μην βγει ούτε με σφαίρες πουθενά και να εξαφανιστεί, γιατί από ό,τι διάβασε πρόκειται περί ενός ακροδεξιού μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο χώρος δηλαδή είναι, θεωρώ, ακροδεξιότατος και εγώ όπου υπάρχει ακροδεξιά φεύγω μακριά. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, αλλαγές για να ποιος θα εκλεγεί στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ναι μεν είναι στο χέρι του και στην δικαιοδοσία του κάθε αρχηγού κόμματος, αλλά είναι τεράστιο λάθος να αλλάζουμε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση από τη μία μέρα, από την 25 Μαΐου στην 21 μέχρι, ναι, να αλλάζουμε τους υποψηφίους, γιατί δεν μας κάνει ο ένας και μας κάνει ο άλλος. Αυτά είναι ηλίθια πράγματα και, παιδιά, μακριά από μένα και από τη δική μου σκέψη. Οι ενέργειες είναι νόμιμες, κάνουν όμως τους πολίτες να διαιρωτώνται εάν είναι ηθικές και προκάλεσαν και οργισμένες αντιδράσεις των υποψηφίων που καρατομήθηκαν, αλλά και ένα κύμα οργής στα social media με χιλιάδες χρήστες να κατηγορούν τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς για υποκρισία, αυταρχισμό και αντιδημοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να προωθήσουν ημετέρους και αρεστούς. Είπαμε, δεν είναι άκρος δημοκρατικό. Η δημοκρατία λέει έστω και με δύο ψήφους να είναι μπροστά ο πρώτος, πρέπει στις εκλογές στη λίστα να είναι πρώτος. Από εκεί και πέρα τα κόμματα αυτά ξέρουν ότι... Πρέπει να σκεφτούν καλά και οι πολίτες τι θα ψηφίσουν, δηλαδή, μου λέτε. Προφανώς. Νομίζω ότι όταν γίνονται τα ψηφοδέλτια από την αρχή, προφανώς υπάρχει μια όρημη σκέψη των αρχηγών και για αυτούς που επιλέγουν. Από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει μετά και τα λοιπά είναι εσωτερικά των κομμάτων που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Πιστεύω θα έρθει η ώρα της κρίσης 25 Ιουνίου. Άρα εκεί ο κόσμος θα κρίνει αν έπραξαν σωστά οι αρχηγοί. Σαφώς βεβαίως ότι όλοι κρινόμαστε. Και κρίνεται και ο κόσμος που ψηφίζει. Γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά να τα συνυπολογίσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Πάντως, αν πει τον Νίκη στη Βουλή, στις ΣΕΡΕΣ θα έχουμε βουλευτεί από τη Χαλκιδική. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα παράλογα της ελληνικής δημοκρατίας. Ειλικρινά. Το ζήσαμε αυτό μία φορά με τη Χρυσή Αυγή που μας είχε έρθει βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη. Το ζήσαμε και με τον κύριο Λεβέντη που έλεγε για ένα χρόνο θα αλλάζουν. Τώρα αυτά
δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατική χώρα, όπως το δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο έχουμε στη χώρα μας, να γίνονται τέτοια, να δημιουργούν τέτοια φαινόμενα. Η απόφαση του Δημήτρη Νατσιού και του Βουλευτηρίου του κορυφαίου εσωκομματικού οργάνου της Νίκης αποφάσισαν να πετάξουν εκτός λίστας τους υποψηφίους που αναδείχθηκαν πρώτοι σε σταυρούς σε τουλάχιστον 8 περιφέρειες και να τους αντικαταστήσουν με αρεστούς. Αυτό προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις και απογοήτευση στους φίλους του κόμματος. Πρόκειται για περιφέρειες στις οποίες το κόμμα θεωρεί ότι θα πάρει σίγουρα βουλευτικές έδρες εάν ξεπεράσει το 3%. Το κλίμα για την Νίκη επιβαρύνεται και από την αποκάλυψη της κυρίας Γιάκα πως το περίφημο βουλευτήριον προσπάθησε να την εξαργυρώσει την αντίδρασή της, αντιπροτείνοντας να διοριστεί επιστημονική συνεργάτη στο κόμμα, εάν βέβαια καταφέρει να μπει στη Βουλή. Στις Σέρρες ο κύριος Νατσιός επέλεξε πρώτος στη λίστα να μπει ένας υποψήφιος από την Χαλκιδική. Είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Θα πεις ο αρχηγός έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα προσβάλλει για μένα τους ψηφοφόρους. Όταν εγώ ψηφίζω και στηρίζω κάποιον, εσύ ξαφνικά μου τον απορρίπτεις. Επομένως, εγώ τι ρόλο θα παίξω? Και νομίζω αυτές οι κινήσεις που κάνουν είναι λάθος. Οι ψηφοφόροι της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή του κυρίου Νάτσιου μήπως μετακινηθούν προς αλλού. Εδώ στις Σέρρες πάντως φαίνεται Χαλκιδική θα... Στις Σέρρες ο κύριος Νατσιός επέλεξε ένα γιατρό από τη Χαλκιδική. Όπως, δηλαδή δεν τον έφυγε ο κύριος Βαρώστης. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να είναι σαιρέως κανονικά. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ο σαιρέως να υποστηρίζει την πόλη του. Ναι, αυτό. Γιατί τώρα θα έχουμε βουλευτεί από την Χαλκιδική. Ναι, τι να κάνουμε. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εκπαραθύρωσε την πρώτη σε σταυρούς Νίκη Αγιοστρατίδου στο νότιο τομέα της Αθήνας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, προκειμένου να βάλει πρώτο στη λίστα τον επικοινωνιολόγο Σωτήρη Τζούμα, ο οποίος δεν ήταν καν υποψήφιος στην αναμέτρηση του Μαΐου. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής Ελληνικής Λύσης συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, καθώς λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου είχε εξορίσει τρεις βουλευτές, τους Αντώνη Μιλωνάκη, Κατερίνη Αλοξοπούλου και Απόστολο Αδέλα, σε άσχετες περιφέρειες από αυτές που είχαν εκλεγεί το 2019 με την υποψία της αποστασίας. Κοίτα, θεωρώ ότι δεν είναι και αυτό λογικό να γίνονται αυτό που γίνεται. Θεωρώ ότι ο κόσμος με το σταυρό, με το ψήφο του επιλέγει ποιοι πρέπει να είναι και τι να είναι. Αλλά θεωρώ ότι και γίνεται μια σπέκουλα από μεγάλα κόμματα. Ότι επειδή μεγάλα κόμματα βλέπω δεν αλλάζουν τους υποψήφιους, θεωρώ ότι η λογική τους είναι να χτυπήσουμε για αυτή τη διαδικασία τα μικρά κόμματα. Γιατί σίγουρα από αυτή τη διαδικασία τα μικρά κόμματα θα χτυπηθούν. Άρα, δηλαδή, βλέπετε και θεμητό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει βάλει το σύντροφό της ενώ δεν ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Είπα από την πρώτη ώρα ότι δεν είναι θεμητό. Αλλά παραφέρεται τώρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπω ότι δίνουν μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο. Δεν θα έπρεπε να δοθεί, λέτε. Μπορεί και να έπρεπε. Δεν είναι δημοκρατικό, το βλέπουν έτσι, γιατί έχει παρετήσεις, ας πούμε, στο κόμμα. Ναι, αλλά και κάποια στιγμή ο κάθε αργηγός επιλέγει ότι κάποιους ανθρώπους θεωρεί ότι με αυτούς μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Καμιά φορά... Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τους ήθελε. Αν τους ήθελε ο κόσμος, θα τους ψήφιζε. Ο κόσμος ήθελε και Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τι έγινε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο κόσμος είναι σοφός. Πιο θορυβώδεις οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας. Ήδη 4 υποψήφιες ανακοίνωσαν μέσω social media την αποχώρησή τους από το κόμμα, καταγγέλλοντας τον υποβιβασμό τους από την πρώτη θέση της λίστας που θεωρούσαν ότι δικαιωματικά τους ανήκει, μιας και συγκέντρωσαν περισσότερους σταυρούς στην αναμέτρηση του Μαΐου. Από την πλευρά της Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει πως οι πάντες είχαν ενημερωθεί από τα τέλη Μαΐου για τις αλλαγές που θα επερχόταν στα ψηφοδέλτια. Παράλληλα σημειώνει πως ο αρχηγός είναι προπονητής της ομάδας και μπορεί κάποιος να τους αφήσει στον πάγκο. Αλίμονο τόνισε αν αυτοί επαναστατούσαν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να βάλει στα ψηφοδέλτια τόσο τον σύντροφό της όσο και τον γυμναστή της. Μεγάλη αδικία. Τα ακούμε στην τηλεόραση και σηκώνει την τρίχα μας. Ωραία. Πολύ κακός. Έπρεπε αυτοί που βγήκαν. Αφού βγήκε πρώτος, πήρε τώρα... Η άλλη πήρε, λέει, στην Κωνσταντοπούλου 6.500 ψήφ και άλλος πήρε 1.500 και τον βάζει τον κόμενο τώρα πρώτο. Τον κόμενο βάζει πρώτο. Θα τους τιμωρήσει ο κόσμος, τι λέτε. Όχι, όχι. Πρόβατα.
Συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Συνδικής εκτάκτως με θέμα την λέσχη αξιωματικών φρουράς στη Ροκάστρο, η οποία δόθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, του ΤΕΘΑ συγκεκριμένα, στην Μητρόπολη, στη Ροκάστρο. Ο Δημήτρης Οκότος, συνάδελφος, παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Σε εξέλιξη λοιπόν η συνεδρίαση εδώ στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, γιατί έχουν προσκληθεί και οι δημότες το προηγούμενο διάστημα, αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μάθουν τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό. Να σου πω ότι ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος δεν παρέστησε στη συνεδρίαση, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση, ο Δήμαρχος πριν λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση της παραχώρησης της λέσχης αξιωματικών φρουράς Σιδηροκάστρου στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Έκανε λόγο για ταπείνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης από πλευράς του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας παραχώρησε το κτίριο στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είναι ορόσημο για την περιοχή. Θα πρέπει να δοθεί, να παροχωρηθεί στο Δήμο για να το αξιοποιήσει. Να σου πω ότι έκανα αναφορά και στις ενέργειες που έχουν γίνει από τη δική του θητεία στον Δήμο Σιδηροκάστρου για την παραχώρηση του κτιρίου. Όπως είπε, έγιναν αιτήματα και από τους πρώην δημάρχους της Σιδηροκάστρου, τον κύριο Καρίδα και τον κύριο Σπάση, τα προηγούμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τη δική του θητεία, είπε ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το 2021, όταν ζητήθηκε να παραχωρηθεί το κτίριο στο Δήμο Σιδηροκάστρου, υπήρχε απάντηση από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε ποιον ανήκει το εν λόγω κτίριο. Σε περίπτωση που λυθεί το πρόβλημα αυτό, έλεγε, ανέφερε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, θα σας ενημερώσουμε με έγγραφο, κύριε Δομουκτίδη. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, όπως ανέφερε, και πληροφορηθήκαμε και εμείς και οι δημότες την Μεγάλη Πέμπτη, μετά την περιφορά του επιταφείου, Μεγάλη Παρασκευή, ότι τελικώς το κτίριο παραχωρήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Για την ιστορία, Μαρία, να πούμε ότι το ΤΕΘΑ παραχωρεί για 20 χρόνια δωρεά το κτίριο στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ο Δήμος, σε περίπτωση που το διεκδικούσε, και αν τυχόν γινόταν η παραχώρηση του κτιρίου, θα γινόταν με το ποσό των 2.500 με 2.000 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, όπως ανέφερε ο κύριος Δομουκτίδης. Και έκανε λόγο και για πολιτική απόφαση, γιατί σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο ίδιος μαζί με εκπροσώπους του τοπικού συμβουλίου και δημοτικού συμβούλους, στη συνάντηση που είχε με τον πρώην πλέον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, είπε ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι το θέμα αυτό το ανέλαβε ο κύριος Χαρδαλιάς, και ήταν και μια απόφαση από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου. Μάλιστα, θύμισε και τις δηλώσεις που είχε κάνει. Μεγάρου Μαξίμου για να δοθεί στην Μητρόπολη. Στην Μητρόπολη, ναι. Αυτό είπε ο Δήμαρχος, ότι ανέφερε ο κύριος Παναγιωτόπουλος στη συνάντηση που ασχολήθηκε που το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή με το. Ναι, ωραία. Αυτό κάτι σημαίνει, ότι κάπως είχαν τις, τέλος πάντων, προφανώς, ναι. Κάτι γνώριζαν, ναι. Κάτι γνώριζαν. Mm-hmm. Ανέφερε ο κύριος Δομουχτήρης ότι έχουν γίνει και συναντήσεις με τους βουλευτές του νομού Σερών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Και αναμένουμε να δούμε τώρα το τι ακριβώς τοποθέτηση θα κάνουν και οι επικεφαλείς των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων. Νωρίτερα πήρε, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Δήμαρχος, το λόγο πήρε και η κυρία Φιταγκουρίδου, επικεφαλής της παράταξης Νέοι Ορίζοντες για τη Συνδική. Αναφέρθηκε σε αυτό το επίμαχο βιντεάκι το οποίο είχαμε παρουσιάσει μετά την επίσκεψη του κυρίου Χαρδαλιά στο Επισκοπείο, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, και ρωτήσαμε αν ο Μητροπολίτης ζήτησε να παραχωρηθεί η λέσχη αξιωματικών στην Ιερά Μητρόπολη. Εσείς, λέει, Δήμαρχε, όταν συναντηθήκατε με τον κύριο Χαδαλιά, ζητήσατε την παραχώρηση του εν λόγω κτηρίου στον Δήμο, γιατί
ο κ. Σαββιάς μετά την επίσκεψη από τον Μητροπολίτη επισκέφθηκε, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Συντικής, τον κ. Δομοχτίδη. Κάνατε ανοίξη για το συγκεκριμένο ζήτημα? Είναι ένα από τα ερώτηματα που κατέθεσε η κυρία Φυταγκουρίδου. Μάλιστα, όπως ανέφερε η ίδια στην αρχική της τοποθέτηση, η Λέσχη πρέπει να έρθει στην κυριότητα του Δήμου, γιατί θα πρέπει να την αξιοποιήσει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, Μαρία. Μάλιστα. Οπότε περιμένεις τώρα, γενικότερα περιμένετε τις τοποθετήσεις των άλλων επικεφαλής και αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι... Να σου πω, παρακαλώ. Να σου πω ότι έχουν δώσει το παρόν και πολίτες και δημότες του Δήμου Συντικής, οι οποίοι κάποιοι ενδεχομένως γνώριζαν την εξέλιξη του θέματος και θα δούμε τι θα κρατήσουν οι πολίτες της Συντικής για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Προχωράμε. Εμείς, οι εθελοντές, αιμοδότες και σύλλογοι βραβεύτηκαν στο πλαίσιο μιας όμορφης εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου των Σαρών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τιμηθούν οι άνθρωποι που προσφέρουν αίμα πολλά χρόνια τώρα, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν πολύ περισσότεροι ώστε να ξεκινήσουν να αιμοδοτούν. Οι διαφορές μας δεν έχουν σημασία. Όλοι είμαστε άνθρωποι με ίδια αξία. Εγώ, εσύ, αυτή θα γίνουμε εμείς. Το κάστρο της αγάπης θα στήσουμε μαζί. Μ' αρέσει το κρυφό και το κυνηγητό. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, το Γενικό Νοσοκομείο των Σαρών και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργάνωσαν μια όμορφη εκδήλωση αφιερωμένη στους εθελοντές αιμοδότες που κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουν αίμα και να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Σκοπός της εκδήλωσης να τιμηθούν οι άνθρωποι που προσφέρουν αίμα πολλά χρόνια τώρα, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν πολύ ακόμη ώστε να ξεκινήσουν να αιμοδοτούν. Εμείς, το κάστρο της αγάπης θα στήσουμε μαζί. Υπέροχη μέρα, αφιερωμένη σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, αυτούς που χαρίζουν το αίμα τους, που βοηθούν συνανθρώπους. Η εκδήλωση γίνεται με σκοπό και να τους τιμήσουμε, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι δίνοντας αίμα δεν παθαίνουμε κάτι, ίσα ίσα βοηθούμε συνανθρώπους μας, γνωστούς, φίλους, μικρά παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Ένα μήνυμα που πρέπει να το διαδώσουμε και πρέπει να τραβήξουμε κοντά μας, να έλξουμε κοντά μας όλους τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί πάντα υπάρχει πρόφαση, μακριά είναι το νοσοκομείο, δεν προλαβαίνω. Γι' αυτό προλαβαίνουμε εμείς και πηγαίνουμε στα χωριά, απάκρις άκρη σε όλο τον νομό, για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια αίματος στο νοσοκομείο μας. Πόσα άτομα θα βραβεύσετε σήμερα? Είναι 30 σύλλογοι, 38 σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, οι μεγαλύτεροι, και πάρα πολλούς αιμοδότες. Υπάρχουν αιμοδότες οι οποίοι έχουν δώσει 50-60 φορές αίμα. Νομίζω ότι ηθικά έχουμε χρέος να πούμε ένα ευχαριστώ απέναντί τους. Τώρα γίνεται θεσμός αυτή η εκδήλωση, κάθε χρόνο να βραβεύονται? Θα το προσπαθήσουμε. Ναι. Το θέλαμε πιο μπροστά να γίνει, μεσολάβησε ο COVID, τα γεγονότα που περάσαμε σαν χώρα, αλλά νομίζω ότι αν το προσπαθήσουμε θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Στις αίρες για τη γιορτή αυτή της αιμοδοσίας και της βραβεύσης των εθελοντών βρέθηκε και ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, ο οποίος ανέφερε πως υπάρχουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα, καθώς το 2022 υπήρχε ρεκόρ εθελοντών αιμοδοτών με το μέσο όρο ηλικίας τους να πέφτει κάτω από τα 35 έτη. Το νοσοκομείο των Σερών, η αιμοδοσία του νοσοκομείου κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Θέλω να ξέρετε ότι από το συνολικό αίμα που συγκέντρωσε το 2022, που ξεπερνούσε τις 6.500 μονάδες, προσέξτε, η συμμετοχή του εθελοντικού αίματος ξεπερνούσε το 75%, όταν ο μέσος όρος της Ελλάδος είναι 65,25. Κατά συνέπεια, η περιοχή των Σερών έχει μια εξαιρετική επίδοση. Αυτούς τους ανθρώπους ήρθαμε σήμερα εδώ να τιμήσουμε και βεβαίως είναι συνολική η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι υπάρχουν πάρα πολλά αισιόδοξα μηνύματα από τη μέχρι τώρα προσπάθεια όλων των ανθρώπων που λειτουργούν μέσα στην αιμοδοσία, βεβαίως και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα θεωρούμε στο σύνολό τους βασικούς συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια.
Το 2022 είχαμε ρεκόρ εθελοντικού αίματος της τελευταίας πενταετίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι μετά τη μεγάλη κρίση που περάσαμε την περίοδο της πανδημίας έχει ανανεωθεί κατά πολύ ο κόσμος, η κοινωνία των εθελοντών αιμοδοτών, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των εθελοντών αιμοδοτών, η ηλικία τους να έχει πέσει κάτω από τα 35 χρόνια, ενώ πριν την πανδημία ήταν πάνω από 45 χρόνια. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως αν αυξήσουμε λίγο τα ποσοστά στη χώρα μας, θα μπορούμε να καλύπτουμε μόνοι μας τις ανάγκες σε αίμα. Η χώρα μας χρειάζεται 550.000 μονάδες αίματος και έχουμε γύρω στους 250.000 ενεργούς εθελοντές αιμοδότες. Αν καταφέρουμε και τους αυξήσουμε λίγο ακόμα και τους πείσουμε να δώσουν 2 φορές αίμα το χρόνο, ενώ οι άντρες μπορούν να δώσουν μέχρι και 4, οι γυναίκες μέχρι και 3, πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να λύσουμε ένα χρόνια δυσεπιλήτο πρόβλημα. Άρα έχει μπει στη συνείδηση του Έλληνα η αιμοδοσία. Θα σας πω, να κάνετε, θέλει συνεχή δουλειά και θέλει συνεχώς να γίνονται προσπάθειες. Αυτό το οποίο οφείλουμε αυτές τις μέρες που έρχεται στο προσκήνιο ο εθελοντής αιμοδότης, να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ο εθελοντής αιμοδότης είναι ένα κοινωνικό, ένας κοινωνικός άνθρωπος, το οποίο πρέπει εμείς να τον καταστήσουμε και πρότυπο προς μίμηση. Υπάρχουν πάρα πολλά ενθαρρυντικά σημεία. Απλώς οι Έλληνες πρέπει να γίνουμε πιο μεθοδικοί, πιο τακτικοί, πιο προγραμματισμένοι. Ήδη υπάρχει σε πιλωτική εφαρμογή μια και εφαρμογή του κινητού, από το οποίο μπορούν όλα τα νέα παιδιά που ουσιαστικά είναι εργαλείο ζωής τους να μπορούν να βλέπουν πού γίνονται αιμοδοσίες, να ενημερώνονται ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα και πάνω απ' όλα μέσα από το κινητό να κλείσουν και το ραντεβού τους. Και το βεβαίως το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, που μερικώς είχε ανασταλεί κατά την περίοδο της πανδημίας, είναι η εκπαίδευση στα σχολεία που τώρα έχει ξαναρχίσει. Τα συγχαρητήριά του στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου έδωσαν τόσο ο διπεάρχης Δημήτρης Τσαλικάκης, όσο και ο διοικητής του νοσοκομείου Νικόλαος Φαρμάκης. Και το επέλεξα συνειδητά, γιατί στο νοσοκομείο της πόλης μας γίνεται καταπληκτική δουλειά από την αιμοδοσία. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι εθελοντές, οι αιμοδότες που τους ευχαριστούμε και τους τιμούμε και σήμερα θα τιμηθούν, αλλά είναι και οι άνθρωποι της αιμοδοσίας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο συγκεκριμένο τμήμα, που ελεγχούν την αιμοδοσία, οι οποίοι με τις δράσεις τους, το μεράκι τους και το όραμά τους έχουν προσελκύσει ομάδες, κοινωνικές ομάδες, ανθρώπους τους έχουν κινητοποιήσει, έτσι ώστε να ασχοληθούν και να ασκήσουν πάνω από την αιμοδοσία. Ξέρετε, έχει πολύ δουλειά. Δεν είναι μόνο η στιγμή που μας παίρνει το αίμα, είναι όλη η διαδικασία. Η μέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες, δηλαδή όλους εσάς. Αλλά και να ενεργοποιήσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό σχετικά με την αναγκαιότητα της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Το μήνυμα αυτό δημιουργήθηκε για να τονίσει το σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας τις παράλληλες μια συλλογική έκφραση αλληλεγγύης και συμμετοχής αξίες ζωής απαραίτητες για να αντιδραχούν σε σπουδαίες πράξεις κοινής κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς. Το πρωί του Σαββάτου βραβεύθηκαν 38 μεγάλοι σύλλογοι αλλά και πολλοί αιμοδότες, ανάμεσά τους εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και των Δήμων του Νομού που χρόνια τώρα δίνουν αίμα και έχουν μεγάλες τράπεζες. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα, η μέρα εθελοντισμού, η μέρα επιβράβευσης του εθελοντισμού. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών ήταν και είναι κοντά. Είναι συνδιοργανώτρια, κύριος διοργανωτής. Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, το γνωρίζετε, είναι εξαιρετική. Θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς τους εθελοντές
και φυσικά και τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι οποίοι ποτέ δεν σταμάτησαν να προσφέρουν, γιατί στην ουσία είναι προσφορά ζωής. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το 2022, το προηγούμενο έτος, ήταν ένα εξαιρετικό έτος. Είχαμε μεγάλη αύξηση όσον αφορά την προσφορά. Είμαστε κοντά, πολύ κοντά στο στόχο, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος. Και κυρίως το γεγονός που με χαροποιεί είναι ότι νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι, έρχονται και με μεγάλη χαρά, χωρίς κανένα αντίκρισμα, προσφέρουν και πραγματικά καταλαβαίνουν τη σημασία. Αυτό έχει μεγάλη προοπτική, έχει μέλλον. Εγώ πίστευα και πιστεύω στους νέους ανθρώπους και εκεί είναι η λύση. Και θα δείτε ότι του χρόνου, δηλαδή φέτος, θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Είναι σήμερα η μέρα αφιερωμένη στους εθελοντές. Και οι εθελοντές νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο υπέροχο πράγμα, το οποίο εμείς όλοι σαν κοινωνία μπορούμε να εκπέμψουμε. Ο εθελοντισμός, ειδικά και στο κομμάτι της αιμοδοσίας, είναι κάτι στο οποίο ρίξαμε βάρος από την αρχή. Από το 2019 ο Δήμος Σερών δημιούργησε τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος. 14 αιμοδοσίες έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Την άλλη εβδομάδα κάνουμε ακόμη μία αιμοδοσία. Και δίπλα σε αυτή την προσπάθεια στέκονται πάντοτε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και πραγματικά προσφέρουν. Προσφέρουν σε μια περίοδο που το χρειαζόμασταν ακόμη πιο πολύ, το κομμάτι της αιμοδοσίας, του αίματος, αλλά προσφέρουν και γενικά. Στον Δήμο έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο εθελοντισμού 25 τομέων. Το κάναμε παρουσίαση πριν από 15 μέρες. Σε αυτούς τους τομείς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των συμπολιτών. Μας. Μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο και στην ιστοσελίδα που έχουμε αναρτήσει για να δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα εθελοντισμού. Σήμερα λοιπόν βραβεύουμε αυτούς τους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά στην κοινωνία μας και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι εκπέμπουν ένα μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης, ένα μήνυμα το οποίο το χρειαζόμαστε ως κοινωνία στις δύσκολες συνθήκες που είμαστε. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη που είναι στις 14 Ιουνίου. Διοργανώνεται σήμερα αυτή η μερίδα, οι βραβεύσεις που θα γίνουν σε συλλόγους και σε εθελοντές αιμοδότες. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας το Δήμο μας. Ένα Δήμο ο οποίος έχει παράδοση με το μεγαλύτερο σύλλογο που υπάρχει στην περιοχή και είναι της Θερμνής. Θα βραβευτεί και όλα σήμερα. Και εύχομαι αυτές οι εκδηλώσεις και οι βραβεύσεις να κάνουν ακόμα περισσότερο στους εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Σε κλίμα πανηγυρικό και με κάθε λαμπρότητα τιμήθηκε η ορτή του Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, επίκεντρο των Ιερών Ακολουθιών, ο Ιερός Νόης Αγίας Παρασκευής, όπου εδώ και κάποια χρόνια τιμάται ιδιαιτέρως ο Άγιος από τους ευλαβείς κατοίκους, αλλά και από τον Σύλλογο Φίλων Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτα Σιδηροκάστρου. Δυναμική παρουσία έδωσαν και φέτος πάνω από 100 μοτοσυκλετιστές. Όλα νέα παιδιά, τα οποία κατά παράδοση στο τέλος του εσπερινού του Αγίου Λουκά, στο Σιδηρόκαστρο και πιο συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, λιτανεύουν με μηχανοκίνητα μέσα την εικόνα του εφόρου και προστάτη τους Αγίου Λουκά σε όλο το Σιδηρόκαστρο αλλά και σε γειτονικές περιοχές. Φέτος μάλιστα, παρά τη δυνατή βροχή, δεν πτωήθηκαν και βρέθηκαν όλοι εκεί προκειμένου να προχωρήσουν στη λιτάνευση της εικόνας. Στο κήρυγμα το Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος αναφέρθηκε στη μορφή και την προσωπικότητα του Αγίου Λουκά που τον καταξίωσαν στις συνειδήσεις των ανθρώπων, κυρίως δε στις θαυματουργικές του ιδιότητες, αφού ακόμη και στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν οικετευτικά στον Άγιο για να λάβουν την ίαση και τη θεραπεία στις ασθένειές τους. Η ανταποκρίνεται και έρχεται στην Εκκλησία γιατί έχει πίστη πρώτον, δεύτερον τα παιδιά μας. Έχουν την ίδια πίστη, την εκδηλώνουν με κάθε τρόπο. Και όλο αυτό το γεγονός είναι μια ευλάβεια στους Αγίους μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον προστάτη του, οι σύλλογοι μας έχουν τους προστάτες τους. Γι' αυτό και χαιρόμεθα που οι άνθρωποι εκδηλώνουν όλο αυτό το γεγονός με αυτό το οποίο βγάζει μέσα η ψυχή τους. Και η ψυχή του ανθρώπου, ξέρετε, περικλεί πράγματα τα οποία και δυνάμεις, οι οποίες είναι ασύλληπτες, είναι ασύγκριτες δηλαδή στο μυαλό των ανθρώπων.
Γι' αυτό και χαιρόμεθα και βλέπετε και εσείς και οι τηλεθεατές σας θα ευχαριστούνται με αυτά τα οποία γίνονται και αυτά τα οποία βλέπουν. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο οι νέοι να... Πάντα δείχνετε, εμάς μας δείχνετε, να δείχνετε πιο πολύ αυτά τα ωραία φαινόμενα, τα ωραία γεγονότα. Έτσι. Το κλίμα πανηγυρικό, καθώς ο Άγιος Λουκάς θυμήθηκε με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Επίκεντρο των Ιερών Ακολουθιών, ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, όπου εφημέριος πατέρας Παύλος Παπαδόπουλος είναι πολύ κοντά με όλα τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Μοτοσυκλέτα Σιδηροκάστρου. Πραγματικά είναι ένα έθιμο το οποίο έχει καθιερωθεί εδώ και 15 περίπου χρόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή που γίνεται εδώ στην Εκκλησία μας, δεύτερη στην τάξη μετά της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Επισκόπου της Φεροπόνησης και Κρυμαίας, το οποίο το λείψανο έχουμε εδώ στο ναό και, μια, και την εικόνα του, την οποία παρόμοια εικόνα έχει φτιάξει και ο Σύλλογος Υφαμός, ο οποίος και ευλαβείται ιδιαίτερα τον Άγιο. Και όπως βλέπετε, το κάθε χρόνο, σήμερα με βροχή, δεν βοήθησε ο καιρός, καθόλου δεν βοήθησε φέτος, αλλά παρόλα αυτά και με την ευλογία του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας θα προχωρήσει και θα γίνει έστω μια μικρή περιφορά, πρώτο Θεός. Κάθε χρόνο γίνεται και βλέπετε. Και βλέπετε. Περνάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται σχεδόν αίθριο. Στις Σέρρες με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δράμα η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς. Στην Καβάλα από 12 έως 24. Στην Ξάνθη από 13 έως 27. Στην Κομοτηνή από 13 έως 28. Στην Αλεξανδρούπολη από 16 έως 27. Και στην Ορεστιάδα από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καλό σας βράδυ.